Καλώ τον κύριο Ανδρουλάκη, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, για τη δική του ομιλία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθιστε οι κυβερνήσεις να θέλουν τις πρώτες 100 ημέρες να δείξουν ένα θετικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο για να επιβεβαιώσουν αυτό που λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, ότι η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Νομίζω όμως ότι στην περίπτωσή σας κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας καταλαβαίνει ότι οι δικές σας πρώτες 100 ημέρες, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι τα αποκαλυπτήρια μιας κυβέρνησης αυξημένης αλαζονίας, αυξαμένης αυταρέσκειας και μηδενικής αποτελεσματικότητας. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες μιας οργανωμένης ανευθυνότητας στη διαχείριση κρίσιμων προβλημάτων του ελληνικού λαού. Η ακρίβεια στη χώρα συνεχίζει να καλπάζει με αμείωτο ρυθμό, να συρρυκνώνεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών και η κυβέρνηση απλώς ενδυναμώνει και επιδοτεί την εσχροκέρδεια με τα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Οι τιμές στα τρόφιμα καλπάζουν σε διψήφια ποσοστά και αναμένεται νέος ανωδικός κύκλος το Σεπτέμβριο. Η βενζίνη προσεγγίζει τα 2 ευρώ ανά λίτρο στα αστικά κέντρα, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα έχει υπερβεί. Το στεγαστικό πρόβλημα διωγγώνεται ραγδαία. Τα ενίκια αυξάνονται, με αποτέλεσμα οι φοιτητές και φέτος να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να μην μπορούν να βρουν μια ποιοτική φθηνή στέγη. Το επιτελικό κράτος που τόσο έχετε διαφημίσει αποδεικνύεται πως είναι ένας μηχανισμός συγκέντρωσης εξουσίας αλλά και διάχυσης της ευθύνης για να καλύπτονται οι πραγματικά υπεύθυνοι. Για το δυστύχημα στα Τέμπη φταίει μόνο για σας ο μοιραίος σταθμάρχης. Όχι αυτός που τον διόρισε παράνομα στη θέση του, ούτε αυτοί που 7 χρόνια άφηναν τα τρένα να πηγαίνουν στα τυφλά, δίνοντας αλλεπάλληλες παρατάσεις στη Σύμβαση 717. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Γιατί η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει διαβεβαστεί στη Βουλή και αφορά τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σπίρτζη. Για την επέλαση των 200 νεοναζί, χούλιγκαν, που παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών των γειτονικών κρατών δεν κάνατε τίποτα, υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων από την UEFA. Διέσυσαν ανενόχλητη τη χώρα, έφτασαν στο κέντρο της Αθήνας και δολοφόνησαν ένα νέο άνθρωπο. Και για σας φταίνε κάποια περιφερειακά στελέχη της τροχίας και ορισμένοι αξιωματικοί που μετακινούνται σε άλλες θέσεις. Ενώ ο αρμόδιος υπουργός γυρνά στα κανάλια και συμπεριφέρεται ως δημοσιογράφος σχολιαστής. Και να ήταν μόνο αυτά, οι φωτιές απείλησαν νευραλγικές υποδομές του κράτους. Στην Αλεξανδρούπολη έφτασαν μία ανάσα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Προφανέστατα, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει εκένωση και προστασία. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι γιατί κατάφερε να φτάσει η φωτιά κοντά στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πυρκαγιά στη Μαγνησία μπήκε μέσα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Νέα Αγχίαλο, προκαλώντας εκρήξεις πυρομαχικών. Δεν φταίει κανείς για όλα αυτά. Ο κύριος Καρδαλιάς θεωρεί ότι παραγράφονται αυτά που μόλις ανέφερα, όταν κατόπιν εορτής πήγε για μια επιθεώρηση σε στρατιωτικές μονάδες για να ελέγξει αυτά που όφιλε να ελέγξει προηγουμένως. Και μάλιστα πάνω στο επικοινωνιακό του άγχος και στην αγωνία του να πετάξει από πάνω τις ευθύνες του, δημοσίευσε φωτογραφίες με απόρριτους στρατιωτικούς χάρτες. Υποσχεθήκατε, κύριε Μητσοτάκη, ασφάλεια και αξιοκρατία. Προβάλλατε τη δήθεν αποτελεσματικότητά σας ως ένα συγκριτικό πλεονέκτημα προεκλογικά. Όμως αυτές οι πρώτες 100 μέρες και η πραγματικότητα σας διαψεύδουν. Αυτό που βιώνουν οι πολίτες είναι ανασφάλεια, αναξιοκρατία και αναποτελεσματικότητα. Με περισσή αλαζονία είχατε πει μάλιστα ότι θα είστε και η αντιπολίτευση του εαυτού σας,
αλλά τελικά δεν μπορείτε να ασκήσετε με επάρκεια τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάνω από 1.600.000 στρέμματα καμένης γης. Συνάνθρωποι μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους με τραγικό τρόπο και εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες είναι μέχρι σήμερα ο απολογισμός του φετινού καλοκαιριού. Λοιπόν, Πρωθυπουργός, προσήρθε στη Βουλή με διάθεση λογιστικής, δημιουργικής λογιστικής, μιμούμενος την εποχή του κύριου Καραμαλή. Ο κ. Μητσοτάκης δεν αναγνώρισε κανένα λάθος στην προετοιμασία της κρατικής μηχανής και θέλησε με αριθμητικές αλχημίες και σοφιστίες και φωτογραφίες να μας πείσει ότι δεν έγινε κάτι λάθος στον Εύρο και στη Ρόδο. Έφτασε μάλιστα στο έσχατο σημείο να επιχειρήσει να βάλει ως ασπίδα της αποτυχίας του τους ανθρώπους, τους πυροσβέστες, τους εθελοντές που δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή. Από ό,τι κατάλαβα, μάλλον κι εσείς αμφισβητείτε, κύριε Μητσοτάκη, τα στοιχεία του δορυφορικού συστήματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του αστεροσκοπίου, του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, όπως έκαναν συστηματικά τις προηγούμενες μέρες και προβεβλημένοι υπουργοί σας. Άλλωστε δεν είναι και έκπληξη αυτή η πρακτική. Το ίδιο κάνατε και με τα στοιχεία του ΟΣΑ που ανέφερα πριν από ένα μήνα, όταν αποκαθήλασαν το αφήγημά σας ότι τάχα χτυπάτε την ακρίβεια και ότι προστατεύετε το πραγματικό εισόδημα του ελληνικού λαού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πύρινη κόλαση στη Δαδιά χαρακτηρίζεται ως η καταστροφικότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά το 2001 που υπάρχει καταγραφή δεδομένων πυρκαγιά. Πάνω από 810.000 στρέμματα έχουν καεί στον Εύρο και δεν τελειώσαμε. Επί 13 μέρες παρακολουθούμε την καταστροφή ενός μοναδικού οικοσυστήματος απαράμιλης ομορφιάς και βιοποικιλότητας. Ενός πολύτιμου μνημείου φυσικής κληρονομιάς. Στη Ρόδο απαιτήθηκαν προσπάθειες 10 ημερών για να ελέγξετε το πύρινο μέτωπο. Η Πάρνηθα, ο ζωοδότης της Αττικής, κάγει και φέτος το καλοκαίρι. Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα η καταστροφή του φυσικού μας πλούτου και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ελληνικού λαού. Η πιθανότητα πλέον ερημοποίησης περιοχών δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι το μέλλον που μας επιφυλάσσεται αν δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί άμεσα. Θέλω βεβαίως από αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας σε πυροσβέστες, αστυνομικούς, πιλότους και εθελοντές που ηρωικά δίνουν κάθε μέρα τη μάχη στα πύρωνα μέτωπα. Και βεβαίως γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, διότι αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται και σηκώνουν στις πλάτες τους την ευθύνη που εσείς προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από αυτούς. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Γι' αυτό θα βρισκόμαστε αντιμέτωποι συνεχώς και τα επόμενα χρόνια με διαρκώς κλιμακούμενα ακραία φαινόμενα. Ποτέ το κόμμα μας, ένα κόμμα του ορθού λόγου, δεν αρνήθηκε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε και προσωπικά προσπάθησα, αγωνίστηκα στη δημιουργία και με άλλους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον μηχανισμό του Rescue, που βοηθά συστηματικά τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες μέρες. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε πρώτο, 20 χρόνια πριν, για την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, για τη δίκαιη πράσινη μετάβαση, για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εμείς ενημερώσαμε τους πολίτες πολύ νωρίς για αυτό που έρχεται, σε παγκόσμιο επίπεδο, για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Εσείς τι κάνατε εκείνα τα χρόνια? Προετοιμάζατε τη χώρα? Προετοιμάζατε την κοινή γνώμη? Κάνατε λόγο για πράσινα άλογα? Αυτή ήταν η σχέση σας με την κλιμακούμενη κλιματική αλλαγή που σήμερα βρίσκουμε μπροστά μας? Μπορεί η ρητορική σας να έχει αλλάξει, όμως η πρακτική σας παραμένει ίδια. Αποδείχθηκε και στη διάρκεια ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον νόμο της αποκατάστασης της φύσης, όπου οι ευρωβουλευτές σας, ακολουθώντας το Λαϊκό Κόμμα και την Ακροδεξιά, καταψήφισαν. Αλλιώς εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε? Γιατί η υπηρεσιακή κυβέρνηση το ψήφισε στο Συμβούλιο. Θα ακολουθήσετε την εθνική γραμμή ή τη γραμμή του κυρίου Βέμπερ και του Λαϊκού Κόμματος? Ο κανονισμός προβλέπει μεταξύ άλλων και την προστασία δασικών οικοσυστημάτων,
τη φύτευση στην Ευρώπη 3 δισεκατομμυρίων επιπλέον δέντρων μέχρι το 2030. Και παρά την κινδυνολογία και τη συνωμοσιολογία, δεν απειλείται η αγροτική παραγωγή, μιλώ για το άλοθη του Λαϊκού Κόμματος, για να μην ψηφίσει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. Ποια άλλη απόδειξη χρειαζόμαστε για να ομολογήσετε μετά από αυτά τα γεγονότα την ανεπάρκεια στο σχεδιασμό και την πρόληψη και τη δασοπυρόσβεση, όταν φέτος είχαμε τις λιγότερες αριθμητικά φωτιές, τις λιγότερες αριθμητικά εστίες, αλλά τα καταστροφικότερα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία και αφήστε τις φωτογραφίες. Και μάλιστα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 μεσογειακών χωρών σε καμένες δασικές εκτάσεις. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Μολονότι οι φετινές μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα ήταν κατά 52% λιγότερες από το μέσο όρο της προηγούμενης 20ετίας, οι καμένες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 195%. Ας δούμε λοιπόν άλλα ευρωπαϊκά παραδείγματα του Νότου για να έχουμε μέτρο σύγκρισης. Στην Ισπανία οι μεγάλες πυρκαγιές αυξήθηκαν κατά 78%, αλλά οι καμένες εκτάσεις μόλις 2%. Στη Γαλλία ο αριθμός των μεγάλων πυρκαγιών αυξήθηκε κατά 194%, αλλά οι καμένες εκτάσεις κατά 66%. Ιδού λοιπόν και ο χάρτης τον καταθέτω στα πρακτικά, που είναι τα πραγματικά στοιχεία και όχι φωτογραφίες. Την ίδια ώρα που καταγράφεται αυτή η αποκαρδιωτική επίδοση, η χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία κατευθύνει το δεύτερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό για πυροπροστασία και διαθέτει πλήθος εναέριων και επίγειων μέσων, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά κατά τη δήλωσή σας. Ο ίδιος έχετε παραδεχτεί ότι στην Ελλάδα επιχειρούν 10 από τα 35 ελικόπτερα Έριξον που υπάρχουν σε όλον τον κόσμο. Κάτι λοιπόν πάει στραβά όταν έχουμε μια τέτοια δύναμη πυρός. Μήπως αυτό που πάει στραβά στο βασίλειο του πολυδιάστατου αποσυντονισμού είναι ότι δεν υπάρχει ούτε συντονισμός, ούτε ένα πραγματικά ισχυρό ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης. Στο μεταξύ, απ' όλα είχε ο Μπαξές σε επίπεδο δικαιολογιών και προκλητικών δικαιολογιών από τα κυβερνητικά στελέχη για τις αιτίες της μεγάλης καταστροφής. Κύριε Βούλτεψη, μας ενημέρωσε ότι η κλιματική κρίση σας ευνηδίασε, ότι ήρθε νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Μάλλον η κυρία Βούλτεψη πήρε το νήμα από την εποχή του Καραμαλή. Ο κύριος Κέρτσος σημείωσε 15 παράλληλες εστίες στη Δαδιά. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, που τη μια το Μαξίμου τον άδειαζε και την άλλη το Μαξίμου τον στήριζε, υποσχόταν ότι θα τιμωρηθούν οι αλητήριοι. Ο κύριος Βορύδης, πιστός στην παράδοση της ακροδεξιάς, διερωτήθηκε δημοσίως αν πίσω από τη Ρόδο κρύβονται ξένοι πράκτορες. Αν έχετε, κύριε Μητσοτάκη, τέτοια στοιχεία για πράκτορες και οργανωμένο σχέδιο εμπρισμών, προσκομίστε τα σήμερα στη δευτερολογία σας εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία για να ενημερώσετε πραγματικά τον ελληνικό λαό. Αλλά να σας πω τι πιστεύω, γιατί το έσα και στο πετσί μου πέρυσι το Σεπτέμβρη. Επενδύετε πάλι σε επικοινωνιακά παιχνίδια, συνωμοσιολογίες, φωλούρες, για να κρύψετε τις αστοχίες, τις αδυναμίες, τις αποτυχίες, φέρνοντας στο μυαλό μας τις δορυφορικές αποδείξεις που παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας μετά την τραγωδία στο Μάτι και δίνοντας στροφή στη μυσαλλοδοξία των αυτόκτητων σερίφιδων. Αυτή η παράταξη, η παράταξή μας, έχει μέτωπο απέναντι στον ανορθολογισμό, απέναντι στο ψέμα, απέναντι στη φαυλότητα, απέναντι στην προκατάληψη και σε ό,τι εμποδίζει να υπάρχει πραγματική αποτύπωση των δεδομένων, ώστε ως σοβαρό ευρωπαϊκό κράτος να αξιολογήσουμε σωστά και να επιλέξουμε λύσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες αδυναμίες. Είναι ανεπίτρεπτο μπροστά σε τόσο σοβαρά ζητήματα
να επιλέγετε την παραπληροφόρηση, τη συσκότηση και όχι τον ειλικρινή δημόσιο διάλογο. Όταν όμως έρχεσαι σε δύσκολη θέση, το ξαναλέω, το θυμόμαστε από πέρυσι το καλοκαίρι, επιστρατεύετε τα fake news, τη συνωμοσιολογία, μιμούμενη τις πρακτικές των υπολείπων ορόφων της δεξιάς πολυκατοικίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές ότι εθνικής εμβέλειας προβλήματα απαιτούν εθνικές λύσεις, μακριά από κομματικούς ανταγωνισμούς. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και πολιτικής προστασίας που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Πρώτα όμως, θα μου επιτρέψετε να εντοπίσω κάποιες αδυναμίες και κάποιες παθογένειες. Χθες ζήτησα με επιστήμονες και όλους εμπλεκόμενους στην πρόληψη, την ασωπροστασία και την κατάσβεση. Μια συζήτηση που έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση προ καιρού, αν πραγματικά ήθελε σήμερα να έρθει προετοιμασμένη και με διάθεση να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα και να αλλάξει κακώς κείμενα. Αντίθετα, προτιμήσατε να κάνετε επικοινωνιακού τύπου σύσκεψη, να τα εξαγγείλετε, τα αυτονόητα εξαγγείλετε δηλαδή, τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, ότι δηλαδή θα κηρυχθούν αναδοσωτές ή καμένες εκτάσεις. Γιατί μπορούσατε να τα κάνετε κι αλλιώς? Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης του κ. Μητσοτάκη ο σεβασμός στο Σύνταγμα? Σημείο πρώτον λοιπόν. Το 2021, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Εύβοια, Ηλία, Βαρυμπόμπη, ανακοινώσατε την υπαγωγή των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Διαδικασία που 2 χρόνια μετά έχει εξελιχθεί σε ένα μετέωρο διοικητικά βήμα. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων στη δασική υπηρεσία είναι τα 58 έτη. Τα δασαρχεία φαίνεται να είναι δραματικά υποστελεχωμένα. Το δασαρχείο Πάρνηθας διαθέτει μόλις 1 δασολόγο, 1 τεχνολόγο και 7 δασοφύλακες. Για να διαχειριστεί μια έκταση 450.000 στρεμάτων, παρακαλώ. Το δασαρχείο Σουσουφλή για 425.000 στρέμματα δασικής έκτασης δεν διαθέτει κανένα δασολόγο. Και το δασαρχείο Καπανδρητίου μόλις 1. Σταματήστε λοιπόν τις παραστάσεις και προχωρήστε στην προκήρυξη των θέσεων επιστημόνων που ζητούν οι δασικές υπηρεσίες και έχουν ήδη εγκριθεί. Χωρίς αυτές, κανένα πρόγραμμα, κανένα σχεδιασμός και καμία πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη. Ήρθε η ώρα η νομοθεσία να ορίζει επακριβώς τα καθήκοντα της δασικής υπηρεσίας όσον αφορά την πρόληψη, και αυτή τη στιγμή δεν τα ορίζει, αλλά μόνο ορίζει τι δεν μπορούν να κάνουν οι δασικές υπηρεσίες. Σημείο δεύτερο. Η κυβέρνηση επέρεται ότι φέτος δόθηκε νωρίτερα από ποτέ το κονδύλι για την αντιπυρική προστασία στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα, το ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, προαναγγείλει ένα σύστημα παρακολούθησης αν τα κρατικά χρήματα αξιοποιήθηκαν σωστά ή όχι. Μάλιστα, λέει, θα δημοσιοποιείται ποιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες έκαναν καλά ή όχι τη δουλειά τους. Άραγε, κύριε Μητσοτάκη, σταθμίσατε αυτό το δεδομένο όταν δώσατε τα χρήματα πριν από μερικές μέρες στις περιφερειακές εκλογές? Γιατί εσείς μιλάτε για ανθρώπους που προσφέρουν, που αγωνίζεται, που φέρουν αποτέλεσμα και όχι, λέει, για κομματικές σημαίες. Με αυτά τα κριτήρια δώσατε το χρήσμα στον κύριο Χατζημάρκο στην Νότιο Αιγαίο? Τα κατάφερε καλά ο κύριος Χατζημάρκος με αυτή την καταστροφή που έπαθε η Ρόδος? Μήπως με τα ίδια κριτήρια δώσατε το χρήσμα στον κύριο Μέτιο στον Εύρο, στην Ροδόπη? Τα κατάφερε γι' αυτό το ίδιο καλά με τον κύριο Χατζημάρκο? Σας άκουσα να προαναγγέλλετε το πρόγραμμα καθαρισμού δασών Αντινέρο 3, αλλά δεν μας είπατε ότι οι εργασίες για το Αντινέρο 2 ξεκίνησαν από τη φωτιά στη Ρόδο, εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, όταν ήδη ήταν πολύ αργά. Σημείο τρίτο. Πριν από 2 χρόνια ιδρύθηκε το Αυτόνομο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που αποδείχτηκε ένα κέλυφος κενό περιεχομένου. Είναι στην πραγματικότητα ένα Υπουργείο της Πυροσβεστικής. 13 περιφερειακά σχέδια υποσχεθήκατε, δεν κατατίστηκε κανένα σχέδιο. 2 χρόνια μετά εκκρεμούν οι κανονιστικές πράξεις για ένα Υπουργείο λειτουργικό. Ο πολυαφημισμένος νόμος 4662 του 2020 για την πολιτική προστασία
παραμένει κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος ανενεργός, είτε γιατί παραπέμπει σε προγενέστερα νομοθετήματα, είτε γιατί η εξαγγελθήσα αναπροσαρμογή του δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Σημειώνεται ότι ο νόμος είχε 60 εξουσιοδοτήσεις για κανονιστικές πράξεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, εκ των οποίων ωστόσο δεν φαίνεται να έχει εκδοθεί καμία μέχρι σήμερα. Υπάρχει απάντηση μήπως γιατί μετά το 2020 αρνείστε να αξιοποιήσετε το μοντέλο πρόβλεψης διασποράς πυρκαγιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών? Είναι μήπως περιττή πληροφορία να γνωρίζει ένα συντονιστικό κέντρο μισή ώρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς που θα είναι το μέτωπο 6 ώρες μετά? Σημείο τέταρτο. Το περίφημο πρόγραμμα υγείας για να καλύψει τις αδυναμίες σας. Εξαγγέλλεται ξανά και ξανά προμήθειες που έχουν ανακοινωθεί πολλές φορές. Σας το είπα και τον Ιούλιο. Η αγορά εναέριων μέσων είναι απαραίτητη. Άλλωστε, ήμουν ο εισηγητής στη δημιουργία αλλά και στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Rescue που εξασφαλίσαμε την αγορά αυτών των πυροσβεστικών αεροπλάνων για να ανοίξει η γραμμή παραγωγής στον Καναδά με 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δυνατότητα η χώρα μας να συντηρεί τα αεροπλάνα της με ευρωπαϊκά χρήματα όταν μπαίνουν στο δεξαμενή. Όμως, πέρα από τις εξαγγελίες, πρέπει να περάσουμε και στην εφαρμογή. Εμείς ελπίζουμε να ξεκινήσει άμεσα η νέα γραμμή παραγωγής, τον Καναντέρ. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από τη χώρα μας. Μακάρι να έρθουν το συνταμότερο δυνατό. Αυτό όμως δεν αλλάζει ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει και έχει αξιοποιήσει μόλις το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Αιγής. Τα ντρόουν και τα ραντάρ που έχετε υποσχεθεί εδώ και 2 χρόνια θα έπρεπε τουλάχιστον να τα έχετε παραγγείλει. Δεν το έχετε κάνει. Αυτές είναι καθυστερήσεις που μαζί με τις άλλες αβελτηρίες πληρώνει η χώρα. Σημείο πέμπτο. Τι γίνεται με την πρόληψη? Έχετε καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο? Η φετινή χρονιά αποδεικνύει ότι κάτι γίνεται λάθος. Είμαστε η χώρα που έχει ενεργοποιήσει περισσότερο από κάθε όλη χώρα της Ευρώπης το πρόγραμμα Rescue. Μόνο φέτος 2 φορές. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι κάνουν καλύτερα οι άλλοι από εμάς. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε ευρωπαϊκή συνδρομή και για τη σύνταξη σχεδίων πρόληψης. Το έχετε κάνει? Μάλιστα, σε συνεργασία και με τον κύριο Στυλιανίδη όταν ήταν επίτροπος, είχαμε βάλει ειδική διάταξη που προβλέπει ότι όταν χώρες ζητούν πολλές φορές την ευρωπαϊκή βοήθεια, να υπάρχει παροχή τεχνογνωσίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ελέγχονται ξανά και ξανά τα μέτρα πρόληψης. Είναι μια δυνατότητα που από ό,τι φαίνεται δεν έχετε αξιοποιήσει. Σημείο έκτο. Αποκατάσταση. Έχουν περάσει 16 χρόνια από την τραγωδία στην Ηλία. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, υλοποιούνται ή δημοπρατούνται έργα του πρώην Ταμείου Μολυβιάτη. Ως αποτέλεσμα αυτών των καθυστερήσεων, οι αμυγώς εξαρτώμενοι πολίτες από τη γεωργία και την κτηνοτροφία να μην έχουν ορθοποδήσει ακόμη οικονομικά. Άλλωστε στην Ηλία είχαμε το μνημείο της πολιτικής υποκρισίας της παράταξής σας. Όταν κατά δήλωση του τότε Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας επιλέξατε να μοιράσετε σακούλες με λεφτά, με χρήματα και μόνο για να κερδίσετε τις εκλογές και μάλιστα έχετε τόσο πολύ μετανιώσει από αυτή την πρακτική που επαναφέρατε από ό,τι διάβασα πριν από μερικές μέρες τον κύριο Δούκα στη Νέα Δημοκρατία. Να τον χαίρεστε, κύριε Μητσοτάκη, και τον κύριο Δούκα και αυτές τις πρακτικές σύγχυσης εποχής. Στην Εύβοια, 2 χρόνια μετά την καταστροφή, επίσης παρατούνται πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Από τα 400 σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς στη λίμνη Εύβοιας, μόνο 3 κατασκευάστηκαν, καθώς οι αποζημιώσεις δεν επαρκούν. Υπάρχει πρόβλεψη για την απασχόληση των ρητινοπαραγωγών για ακόμη 5 χρόνια, όταν η παραγωγή ρητίνη στο καλό σενάριο θα αρχίσει μετά από 20 χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω μία δέσμη προτάσεων για να αποκτήσει η χώρα την απαιτούμενη ανθεκτικότητα και όχι να είναι έρμεο των πυρκαγιών κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Πρώτον, είναι επίγον να επικαιροποιηθεί το πλαίσιο προστασίας των δασών
διότι το Προεδρικό Διάταγμα 575 ισχύει από το 1980. Επιπλέον απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων προστασίας οικισμών που βρίσκονται σε δασικές περιοχές ή περιοχές μίξης αστικού και δασικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών ή όλαος 2 πρέπει να αναβαθμιστεί στα νέα δεδομένα και να μην εξαντλείται σε ένα κατάλογο χρήσιμων τηλεφώνων την ώρα της κρίσης. Δεύτερον, οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και να στελεχωθούν επαρκώς. Οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν το 2001. Τρίτον, δεν νοείται ενιαίο συντονιστικό κέντρο χωρίς τη συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού και την αγαστή συνεργασία όλων των φορέων που μπορούν να συμβάλλουν, όπως το αστεροσκοπείο και άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Τέταρτον, η πρόληψη πρέπει να σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής. Όπως συνεννούν όλοι οι ειδικοί παγκοσμίως, οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση μέτρων πρόληψης και αποκομιδής της καύσιμης ύλης, με ουσιαστικό βέβαια έλεγχο και λογοδοσία. Τα λεφτά των φορολογουμένων να πιάνουν τόπο. Δεν επιτρέπεται εργολάβοι, γιατί μιλήσατε για τον ιδιωτικό τομέα, που ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες και δασικούς δρόμους να αφήνουν κομμένα κλαδιά μέσα στο δάσος. Στη Δαδιά και στην Αλεξανδρούπολη υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Πέμπτον, είναι αναγκαία η κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για περιοχές Natura 2000, στις οποίες περιλαμβάνεται το σύνολο των δασών. Πρέπει οι διαχειριστικές μελέτες να προβλέπουν και τη διαχείριση της βιομάζας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται με πίνακες υλοτομίας μια αποαρχαιωμένη μέθοδο. Έκτον, ουσιαστική αξιοποίηση της πληθώρας των διαθέσιμων εθελοντικών ομάδων βάσει της εξειδίκευσης που διαθέτουν, με κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης και καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Και έβδομον, κάλυψη των κενών στο πυροσβεστικό σώμα και αναβάθμιση του εξοπλισμού τους. Υπάρχουν παραδείγματα και από τη Ρουμανία και από τη Γαλλία που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ζούμε το παράδοξο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το 2023 οι πυροσβέστες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω ασυρμάτων. Επαναπροσδιορισμός χρειάζεται του δόγματος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα, με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και την εμπειρία. Και βέβαια, επιτέλους, να έχουμε στοιχεία, αξιόπιστα στοιχεία. Χρειάζεται συλλογή αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων από κάθε πυρκαγιά στη χώρα, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τους τρόπους αντιμετώπισης. Εάν καταγράφεται κάθε χρόνο το πραγματικό αίτιο κάθε πυρκαγιάς, έτσι θα μπορούμε να σχεδιάσουμε με αντικειμενικό και ολοκληρωμένο τρόπο τη διαδικασία πρόληψης. Και όχι να γίνεται ένα παιχνίδι κυνήγι μαγισσών, όπως είδαμε το τελευταίο διάστημα, για να πετούν τις ευθύνες ο ένας από τον άλλο οι δήθεν υπεύθυνοι και αρμόδιοι. Και μετά να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα πάνω από τα καμένα. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φετινό καλοκαίρι πρέπει να μας γίνει μάθημα. Πέρυσι η φωτιά στη Δαδιά έζησε με τη βροχή. Φέτος η καταστροφή στον Εύρο είναι ολοκληρωτική και στην Πάρνηθα κάηκαν περισσότερες εκτάσεις σε σχέση με την πυρκαγιά του 2007. Ακόμη και περιοχές που μόλις είχαν αρχίσει να αναζωογονούνται. Κύριε Μητσοτάκη, θα μας απαντήσετε. Θα μας απαντήσετε και θα έπρεπε να ήσταν πιο ευγενικός. Έπρεπε να ήσταν πιο ευγενικός στους χαρακτηρισμούς σας. Διότι είστε ο Πρωθυπουργός που στα χέρια του καταστράφηκε το κόσμο της Δαδιάς. Είστε ο Πρωθυπουργός που θα αφήσει μία γενιά Ελλήνων να περιμένουν 50 χρόνια για να ξανακούσουν τους ήχους αυτού του κοσμήματος που είχε η χώρα μας και όλη η Ευρώπη. Ένα κόσμο της ορνηθοπανίδας παγκοσμίως. Γι' αυτό να είστε λίγο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε χρέος να είναι εθνική μας προτεραιότητα
η προστασία των δασών μας και του λιγοστού πρασίνου που έχει απομείνει στη χώρα. Αφορά την ποιότητα ζωής του ελληνικού λαού, αφορά τα παιδιά μας, αφορά το μέλλον μας. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε λύσεις και όχι να υποστούμε τα σενάρια συνωμοσιολογίας που ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Προτάσεις και όχι περιγραφές. Γι' αυτό είναι εδώ το Πασό κύριε Μητσοτάκη, και όχι για να ακούει εσάς και τους υπουργούς σας στα κανάλια να έχουν μόνο μία αγωνία, να μην αναμετρώνται με το πολιτικό κόστος. Έχουμε διαφορετικές αγωνίες και αυτό το αποδεικνύει η πολιτική μας διαδρομή. Σας ευχαριστώ πολύ.